Φίλες και φίλοι, συναδέλφισσες, συνάδελφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε επόμενο του χρόνου θα κόψουμε ορισμένα πραγματάκια έτσι κι αλλιώς. Υπόθηκαν πάρα πολλά όμως. Σίγουρα αυτό που νομίζω επιβεβαιώθηκε ήταν, αν θέλετε, η λογική μας να πάμε σε μια τέτοια κάπως όσο μπορεί να γίνει βέβαια κλειστή σύσκεψη, με τη λογική ότι θα έπρεπε μετά την παρέμβαση του σύντροφου του Γενικού Γραμματέα να υποθούν απόψεις, τοποθετήσεις, για να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε αυτό που επιδιώκουμε σαν κόμμα, ένα ζωντανό διάλογο, γιατί πέρα από οτιδήποτε άλλο, φυσικά το κόμμα μας έχει αποδείξει ότι αφού κράζεται το λαό. Και βέβαια, σύντροφοι, έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γνωριζόμαστε, ότι και εδώ σήμερα υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι, τίμιοι συνδικαλιστές, που αγωνιούν για το τι θα μας ξημερώσει αύριο, που δεν συμφωνούν με αυτές τις πολιτικές που ακολουθούνται, που όμως έχουν τις αμφιβολίες τους, που όμως, αν θέλετε, δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, έχουν διαφορετικές αντιλήψεις κτλ. Όμως θέλουν να ακούσουν τι λέει το ΚΚΕ. Και θέλουν να ακούσουν τι λέει το ΚΚΕ, σύντροφοι, γιατί μας εμπιστεύονται. Γιατί έχουμε γνωριστεί μαζί τους όλα τα προηγούμενα χρόνια, στους αγώνες, αναγνωρίζουν τη μαχητικότητα, την ανιδιοτέλεια των κομμουνιστών, αναγνωρίζουν αυτήν την πίστη που έχουμε στο δίκιο και στον αγώνα της τάξης μας. Ταυτόχρονα, φυσικά, υπάρχουν και αυτές οι επιφυλάξεις. Μπορούμε να τα καταφέρουμε? Μπορούν να γίνουν αυτά? Μπορούμε να εμποδίσουμε αυτούς τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς? Μπορούμε να προσπάσουμε κατακτήσεις? Φίλοι και σύντροφοι, η πίστη μας σε όλα αυτά δεν είναι αυθαίρετη. Δεν είναι καθόλου αυθαίρετη. Υπόθηκαν εδώ πάρα πολλά παραδείγματα και από προηγούμενους ομιλητές, και βεβαίως έχει όμως σημασία ένα-δυο πράγματα να τα ξαναθυμηθούμε. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο πρόεδρος του Σωματείου του Ζαγόρη. Κυριολεκτικά έχασε το χρώμα του Γεωργιάδης όταν του κουνήσαμε τη φωτογραφία που στην κεφαλή της πορείας του εργατικού κέντρου ήταν οι εργάτες από το Ζαγόρη που ήταν κλειστό το εργοστάσιο. Πραγματικά έχασε το χρώμα του και σε αυτό το λιώνω αυτό. Και όπως επίσης δεν μπορούμε και πρέπει να επαναλαμβάνουμε παραδείγματα όπως το μάρκετινγκ. Αλήθεια, φίλοι και σύντροφοι, θα μπορούσε κανείς ποτε να σκεφτεί, να υπολογίσει ότι κάποιες γυναίκες εργαζόμενες, 10, 12, 15 γυναίκες εργαζόμενες θα είχαν αυτή την εξέλιξη στον αγώνα τους? Εμείς μπορούσαμε όμως. Γιατί? Γιατί ακριβώς πιστεύουμε σε αυτό. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει ταξική αλληλεγγύη, γιατί ξέρουμε τη δύναμη της τάξης μας, γιατί ξέρουμε ότι όταν είμαστε οργανωμένοι όπως ήμασταν εδώ, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Φυσικά, σύντροφοι, εντάχει, όλοι αυτοί οι αγώνες που έχουμε μπροστά, όλα αυτά τα παραδείγματα που έχουμε το προηγούμενο διάστημα, που υπόθηκαν από λιμένες εργάτες, οικοδόμους, μεταλλεργάτες στη Χαλκιδική, από τους ντελιβεράδες, όλοι αυτοί οι αγώνες είναι παρακαταθήκη. Τίποτα δεν είναι τζάμπα, τίποτα, από όποια πλευρά και αν το δούμε. Όπως και να το δει κανείς, ναι, με κόπο, ναι, με θυσίες. Έχουμε καταφέρει όμως ένα σημαντικό πράγμα που είναι εφαλτήριο για το επόμενο διάστημα. Ένα μεγάλο τμήμα των εργαζόμενων, φίλες και φίλοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θεωρεί τα συνδικάτα, θεωρεί τα εργατικά μας κέντρα στήριγμα από κούμπι. Είναι καθημερινό φαινόμενο εργαζόμενοι για διάφορα προβλήματα να απευθύνονται στα σωματεία, στο εργατικό κέντρο και φυσικά να συμμετέχουν. Όπως επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε και μια άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι. Υπόθηκε λίγο για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που είχαμε εδώ στα Γιάννενα στο εργατικό κέντρο. Δέστε όμως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην παιδική εκδήλωση που είχαν τα σωματεία, οι φορείς και άλλοι φορείς στο Άλσος, συμμετείχαν 2.000 παιδιά και γονείς. Αντίστοιχα, στις αντίστοιχες εκδηλώσεις του Δήμου συμμετείχαν μερικές δεκάδες. Γιατί, είναι το ερώτημα. Η απάντηση πάρα πολύ απλή. Γιατί τις εκδηλώσεις του Δήμου τις κάνανε αυτοί που είναι απέναντι στο λαό. Αυτοί που τον χαρατσώνουν, αυτοί που έχουν τα σχολεία σε αυτά τα χάλια, αυτοί που έχουν τις παιδικές χαρές τους ελεύθερους χώρους σε αυτή την κατάσταση, αυτοί που δεν χρηματοδοτούν έργα υποδομής για τις ανάγκες του λαού. Ενώ την εκδήλωση στο εργατικό κέντρο την κάναν οι δικοί τους άνθρωποι, την κάναν τα δικά τους σωματεία, που μπορεί να μην είναι όλοι οργανωμένοι, που μπορεί να μην έχουν πει ακόμα, να έχουν πάρει την απόφαση να μπουν ακόμα στον αγώνα αυτό που θέλουμε εμείς, όμως είναι εκεί, μας παρακολουθούν και ετοιμάζονται. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας και αυτό, αν θέλετε, είναι το ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει τα σωματεία μας το επόμενο διάστημα.
αυτή η μεγάλη μάζα των ανοργάνωτων, αυτή η μάζα που μας παρακολουθεί, που ακόμα διστάζει να κάνει το βήμα να μπει δίπλα μας στον αγώνα, αυτή είναι και η μάζα όμως που θα γύρει την πλάστηγα των εξελίξεων σε όφελος του λαού. Αυτή είναι που θα δυναμώσει αυτό που το κόμμα μας λέει, την πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, που θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης σε αυτή την κυρίαρχη την αστική πολιτική. Αυτούς τους καλούμε λοιπόν όλους. Αυτούς τους θέλουμε, σε αυτούς απευθυνόμαστε. Να μην περιμένουν σωτήρες, αλλά να δουν μαζί μας τον δρόμο του αγώνα και μπορούμε να τα καταφέρουμε.